όσο και αν προχωρήσει, το πιθανότερο να καταλήξει στο κόσμο. Αρνητικό αποτύπωμα με απρόβλεπτες συνέπειες έχουν προκαλέσει στους Έλληνες οι διαδοχικές κρίσεις που έπληξαν και τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από την οικονομική και εν συνεχεία την υγειονομική, την ενεργειακή, αλλά και την επισιτιστική κρίση που έχουν κατηγοριοποιήσει τους πολίτες σε πλούσιους και φτωχούς. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και επιχειρώντας ένα ουσιαστικό άνοιγμα στην κοινωνία του Ρεθύμνου, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ενδιαφέροντα στοιχεία και χρήσιμα συμπεράσματα για τις πολιτικές της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο ήταν και η δοκιμασία του συστήματος στην εποχή του κορονοϊού, όπως σχόλιασε με έμφαση ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Γιώργος Αχίνης. Πρώτη φάση πανδημίας. Μέτρα. Προσωπικά, κύριε καθηγητρά μου, επιτρέψτε να έχω μία άποψη ότι πέρασε και δεν ακούμπησε την Ελλάδα στην πρώτη φάση. Παρ' όλα αυτά τα μέτρα ωφέλησαν στο να μην έχουμε πολλαπλασιασμό. Όμως μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε 35.000 νεκρούς. Αυτό κάτι λέει. Αν υπήρχε ένα σύστημα δημόσιας υγείας, νομίζω ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ καλή. Καλύτερη. Άρα, πέρα από ισχυρά συστήματα υγείας, χρειαζόμαστε και καλύτερα αντανακλαστικά. Μηχανισμούς διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων που θα λειτουργούν με το πάτημα ενός κουμπιού. Που θα ξέρουμε ποιος θα κάνει τι, από πού θα βρεθούν οι πρόσθετοι πόροι, πώς θα κατανεμηθούν στο σύστημα, πώς θα γίνεται ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων και των αναγκών για να κατευθυνθεί η πολιτική αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο μάθημα που πήραμε από την πανδημία. Πέρα από την πανδημική κρίση και τις αναταράξεις που προκάλεσε στην αγορά εργασίας, η νέα ενεργειακή κρίση επιτείνει τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Οι αναπροσαρμογές και οι πιέσεις επανέφεραν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου, πιο ευέλικτου, συμπεριληπτικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού κοινωνικού κράτους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αυτή τη στιγμή 21,9% των Ευρωπαίων, στην Ελλάδα είναι υψηλότερο το ποσοστό, είναι στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά συνιστούν προκλήσεις και για το κοινωνικό κράτος, το οποίο πράγματι είναι απονευρωμένο από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, και για την κοινωνική πολιτική. Υπάρχει το ερώτημα δηλαδή, ότι αν το κοινωνικό κράτος λειτουργεί και οφείλει να λειτουργεί αναδιανεμητικά με την παροχή κοινωνικής προστασίας, ενός safety net, αυτό το κοινωνικό κράτος το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ και δυστυχώς τώρα είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Και άρα θέτουν στο προσκήνιο την ανάγκη μιας νέας κοινωνικής πολιτικής, ενός πλέον αναδιοργανωμένου κοινωνικού κράτους, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει με βάση τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο κύκλος των ομιλιών με θέμα το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα ενταγμένα στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών Ερευνητικά Εργαστήρια, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Ρεθύμνου.